Χαίρετο και πάλι φίλοι μου, είμαι ο Σπύρος Ζιγούρης, είμαι καθηγητής πυροφορικής. Αυτό είναι το κανάλι μου στο YouTube. Είσαστε στο videolearn.com, κάνω τα μαθήματα της ανάπτυξης εφαρμόσεων σε προγραμματιστικό περιβάλλον και σήμερα θα κάνουμε ασκήσεις με τη σηριακή αναζήτηση. Πάμε μια άσκηση, την έχουμε κάνει στο παρελθόν, θα την κάνουμε κάπως πιο τροποποιημένη. Να δούμε, ένα λογιστικό γραφείο διατηρεί μια λίστα με ονόματα πελατών και χρήματα σε ευρώ που χρωστάει κάθε πελάτης. Ο ιδιοκτήτης του λογιστικού γραφείου επιθυμεί να καταχωρήσει τα στοιχεία των πελατών σε μία ή περισσότερες δομές, άρα πίνακες, και να μπορεί να εντοπίσει το όνομα του πελάτη που χρωστά τα περισσότερα χρήματα. Ο λογιστής, επίσης, να μπορεί να δώσει όνομα ενός πελάτη και να εμφανίζονται τα χρήματα που οφείλει, αν πράγματι είναι πελάτης. Εδώ πέρα, αν είναι πελάτης, άρα βρέθηκε στην αρχή ψευδής, ωραία, αλλιώς να εκτυπώνεται ότι ο πελάτης δεν υπάρχει. Αφού διαβαστούν οι δύο πίνακες, όνομα και χρήματα, ο αλγόριθμος θα διαβάζει το όνομα ενός πελάτη και θα το αναζητεί στον πίνακα με τα ονόματα. Έχουμε τον πίνακα εδώ πέρα, πίνακας ονομάτων και ο πίνακας με τα χρήματα. Πολύ ωραία. Και λέμε ότι η Λαμπράκου, παραδείγματος χάρη, χρωστά τα πιο πολλά χρήματα. Υπάρχει όμως ως πελάτησα. Πάμε. Αν είναι πελάτης, άρα έχει την ιδιότητα ο πίνακας, τότε υπάρχει το όνομα σε κάποια θέση του πίνακα όνομα. Ο αλγόριθμος θα εμφανίζει το στοιχείο του πίνακα χρήματα που υπάρχει στην αντίστοιχη θέση. Η Λαμπράκου είναι στη θέση 3, άρα στην χρήματα 3 θα είναι το ποσό που χρωστά η πελάτησα. Άρα, ο αλγόριθμος θα εμφανίζει το στοιχείο του πίνακα χρήματα που υπάρχει στην αντίστοιχη θέση με τη θέση που βρέθηκε το όνομα πελάτη στο πίνακα όνομα. Θα χρησιμοποιήσουμε λοιπόν τον αλγόριθμο αναζήτησης πρώτης εμφάνισης στοιχείου στον πίνακα όνομα. Πάμε. Ο αλγόριθμος είναι ο ακόλουθος, αλγόριθμος λογιστικό γραφείο, εμφάνισε εδώ στο πλήθος των πελατών, διάβασε νη, δεν ξέρουμε αν κάποιος πατήσει αρνητικό αριθμό ή 0, οπότε βάζουμε μια αρχή επανάληψης μέχρι το νη να είναι θετικό. Για I από 1 μέχρι νη, εμφάνισε, δώσε το όνομα του I πελάτη, του πρώτου, του δεύτερου, του τρίτου, ωραία, 1, 2, 3. Διάβασε όνομα I, φτιάξε με τον όνομα I. Εμφάνισε, δώσε τα χρήματα που χρωστά, διάβασε χρήματα I, φτιάξε με τα χρήματα I, άρα φτιάξε με δύο πίνακες. Και τώρα μπορούμε να τους επεξεργαστούμε. Εμφάνισε, δώσε το όνομα του πελάτη, διάβασε όνομα πελάτη, μια μεταβλητή, πολύ ωραία. Βρέθηκε ψευδή στην αρχή. I χώρισε 1, εμφάνιση πρώτη θέση θα κάνουμε τώρα. Όσο I μικρότερο ίσο του νη και βρέθηκε ίσο ψευδής, επανάλαβε αν όνομα I ίσον όνομα πελάτη, αν βρεθεί δηλαδή, τότε εμφάνισε ο πελάτης χρωστάει χρήματα I στην αντίστοιχη θέση, βρέθηκε γίνεται αληθής, τέλος αν και η εντολή αλλαγής I εχώρισε I συν 1, δηλαδή όταν είναι πριν συν 1. Τέλος επανάληψης και αν βρέθηκε ίσον ψευδής, τότε εμφάνισε δεν είναι πελάτης του γραφείου, τέλος αν. Αν γίνει αληθής, θα δείξουμε ότι χρωστάει τόσα λεφτά και το όνομα πελάτη είναι αυτό που βάλαμε. Προχωράμε τώρα σε ένα σχολείο, η Δευτέρα Λυκείου, στην οποία φοιτούν 100 άτομα, αποφάσισε να πάει εκδρομή. Ο πρόεδρος της Δευτέρας Λυκείου συγκέντρωσε ένα κατάλογο με τα ονόματα όλων των μαθητών και τα χρήματα που έδωσαν. Αν κάποιος μαθητής δεν έδωσε χρήματα, τότε θεωρούμε ότι έδωσε 0 ευρώ. Να γραφεί αλγόριθμος που θα εμφανίζει πόσοι και ποιοι μαθητές δεν πλήρωσαν, άρα πλήθος και ονόματα. Αν ο μαθητής Κωνσταντίνου έδωσε χρήματα, άρα αναζήτηση. Πάμε να δούμε, φοιτούν 100 άτομα. Θέλω να πάει εκδρομή. Ονόματα, χρήματα και ο μαθητής που δεν έδωσε χρήματα, τότε έχει δώσει 0 ευρώ. Θα χρησιμοποιήσουμε δύο πίνακες. Στον πίνακα χρήματα θα υπάρχει ο αριθμός 0, αν κάποιος μαθητής δεν έδωσε χρήματα. Άρα έχουμε τα ονόματα εδώ πέρα, των μαθητών. Πολύ ωραία. Και έχουμε τον πίνακα με τα χρήματα. Αρκεί να εφαρμόσουμε τον αλγόριθμο αναζήτησης όλων των εμφανίσεων της τιμής 0, γιατί θέλουμε να μετρήσουμε πόσοι μαθητές δεν πλήρωσαν. Πολύ ωραία. Στον πίνακα χρήματα. Κάθε φορά που θα βρίσκουμε την τιμή 0, στον πίνακα χρήματα θα εμφανίσουμε το αντίστοιχο όνομα. Okay. Επίσης θα αυξάνουμε με μια μεταβλητή η οποία θα μετρά πόσα άτομα δεν έδωσαν χρήματα, δηλαδή το πλήθος. Για το δεύτερο ερώτημα θα αναζητήσουμε το όνομα Κωνσταντίνου στον πίνακα όνομα. Αν το βρούμε, θα ελέγξουμε το αντίστοιχο στοιχείο του πίνακα χρήματα και αν είναι 0, τότε ο μαθητής δεν έδωσε χρήματα, αλλιώς θα εμφανίσουμε το ποσό που έδωσε. Ο αλγόριθμος είναι ο ακόλουθος, αλγόριθμος εκδρομή λυκείου. Για I από 1 μέχρι 100, εμφάνισε εδώ το όνομα του I μαθητή, του 1, του 2, του 3 μέχρι το 100. Διάβασε όνομα I, φτιάξαμε τον όνομα I σαν πίνακα. Εμφάνισε εδώ τα χρήματα που έδωσε, διάβασε χρήματα I, πολύ ωραία κάθε μαθητής. Επειδή μας ενδιαφέρει να δούμε μόνο ποιοι μαθητές δεν πλήρωσαν, δεν χρειάζεται να βάλουμε την μεταβλητή βρέθηκε. Αυτά είναι σχόλια, δεν τα καταλαβαίνει ο επεξεργαστής. Πλήθος εχώρισε 0 τώρα. Για I τώρα από 1 μέχρι 100, σαρώνουμε τον πίνακα χρήματα I. Αν χρήματα I ίσον με το 0, τότε
εμφάνισε δεν έχει δώσει χρήματα ο μαθητής όνομα I, στο αντίστοιχο I, εντάξει. Και πλήθος θα γίνει εχώρισε πλήθος και ένα, δηλαδή όταν πριν συν ένα, τέλος αν, τέλος επανάληψης, και εμφάνισε συνολικά δεν έδωσαν χρήματα πλήθος, αυτό που έχουμε βρει εδώ πέρα, μαθητές. Τώρα, βρέθηκε ψευδής για τον Κωνσταντίνο, πρώτης θέσης, I εχώρισε ένα, όσο I μικρότερος του 100 και βρέθηκε ψευδής, πρώτης θέσης, επανάλαβε, αν όνομα I ίσον Κωνσταντίνου, τότε, αν χρήματα I ίσον με το 0, εμφολευμένη αν μέσα, τότε, εμφάνισε ο Κωνσταντίνου δεν πλήρωσε, αλλιώς εμφάνισε ο Κωνσταντίνου πλήρωσε χρήματα I. Τέλος αν, βρέθηκε γίνεται αληθής, τέλος αν, πάλι, κοιτάξτε εδώ πέρα και μετά γίνεται I, εχώρισε I συν 1, εντολή αλλαγής, τέλος επανάληψης. Τόσο απλό. Στη βιβλιοθήκη ενός σχολείου υπάρχουν πολλά βιβλία, έστω ότι κάθε βιβλίο έχει ένα μοναδικό κωδικό, άρα ένας πίνακας κωδικός I, και καταχωρείται σε ηλεκτρονικό υπολογιστή ο τίτλος, τίτλος I πάλι και αυτό, και συγγραφέας I κάθε βιβλίου. Οπότε, ένας κωδικός έχει ένα τίτλο και ένα συγγραφέα. Τρεις πίνακες. Να γραφεί αλγόριθμος που θα διαβάζει το όνομα ενός συγγραφέα, διάβασε όνομα, και θα βρει τον κωδικό τους ή τους κωδικούς, γιατί ένας συγγραφέας μπορεί να γράψει πολλά βιβλία. Και τον τίτλο ή τους τίτλους μπορεί να γράψει πολλά βιβλία με πολλούς τίτλους, έτσι. Των βιβλίων αυτού του συγγραφέα που υπάρχουν στη βιβλιοθήκη. Άρα έχουμε πολλά βιβλία, κάθε βιβλίο έχει μοναδικό κωδικό, καταχωρείται σε ηλεκτρονικό υπολογιστή, ο τίτλος, ο συγγραφέας και ο κωδικός, διαβάζει το όνομα του συγγραφέα, βρίσκει το κωδικό ή τους κωδικούς και τον τίτλο ή τους τίτλους των βιβλίων του συγγραφέα. Πάμε δούμε. Τα στοιχεία για τα βιβλία θα τα αποθηκεύσουμε σε τρεις πίνακες νηθέσεων, κατόπιν θα διαβάζουμε το συγγραφέα, ένα όνομα ενός βιβλίου και χρησιμοποιώντας τη σηριακή αναζήτηση εμφάνισης όλων των στοιχείων θα εμφανίσουμε κωδικούς και τίτλους που αντιστοιχούν σε αυτόν τον συγγραφέα. Άρα έχουμε τα barcodes εδώ πέρα, οι κωδικοί, έχουμε τους τίτλους και έχουμε τους συγγραφείς. Ο αλγόριθμος είναι ο ακόλουθος, αλγόριθμος βιβλιοθήκη, εμφάνισε εδώ στο πλαίσιο των βιβλίων, διάβασε νη. Για να εξασφαλίσουμε ότι το νη θα είναι θετικό, το βάζουμε σε μια αρχή επανάληψης. Αρχή επανάληψης μέχρι στο νη είναι θετικό. Για I τώρα από ένα μέχρι νη, εμφάνισε, δώσε τον κωδικό, τον τίτλο και τον συγγραφέα του βιβλίου. Κοιτάξτε, κωδικός, τίτλος, συγγραφέας. Έχουμε τρεις πίνακες. Διάβασε κωδικός I, τίτλος I, συγγραφέας I, τέλος επανάληψης. Τους φτιάξαμε τους πίνακες. Τώρα εμφάνισε, δώσε το όνομα ενός συγγραφέα. Διάβασε όνομα συγγραφέα, αυτό ψάχνουμε, αν υπάρχει. Βρέθηκε μια λογική μεταβλητή, εχώρισε ψευδή στην αρχή, πολύ ωραία. Για I από ένα μέχρι νη τώρα, αν συγγραφέα I ίσον με το όνομα του συγγραφέα, τότε εμφάνισε κωδικό βιβλίου, είναι κωδικό I. Εμφάνισε τίτλο βιβλίου, τίτλο I. Και βρέθηκε, γίνεται αληθή. Τέλο αν, τέλο επανάληψη. Και αν βρέθηκε ίσον ψευδή, σημαίνει ότι δεν έχουμε αυτόν τον συγγραφέα στη βιβλιοθήκη. Δεν υπάρχουν βιβλία του συγκεκριμένου συγγραφέα στη βιβλιοθήκη. Κοιτάξτε εδώ πέρα, κάνουμε για όλες τις θέσεις. Αν υπάρχει συγγραφέας, τότε έχει αυτό το κωδικό και αυτό το τίτλο. Μπορεί να υπάρχουν πολλά βιβλία με πολλούς κωδικούς, ωραία, μέσα στη βιβλιοθήκη, με αντίστοιχο τίτλο, το καθένα. Και τέλος με το μάθημα με τη σηριακή αναζήτηση, ακολουθεί η ταξινόμηση στο επόμενο μάθημα. Ευχαριστώ που με ακούσατε από το Σπύρο Ζιγούρη, το videolearn.com και το κανάλι μας στο YouTube. Γεια σας!